Το πρώτο που θα ήθελα να πω έτσι μέσα από το πολύ βάθος της καρδιάς μου και θέλω να το πω γιατί κάθε φορά που έρχεται κάποιος να με δει στην εξομολόγηση εμένα γεμίζει πολύ η καρδουλό και η ψυχή μου. Πολύ όμως. Τόσο πολύ που φεύγετε και σας χρωστάω. Φεύγετε και μου λείπετε. Φεύγετε και σας ξαναπεριμένω. Και επειδή δεν ήταν ένας, δυο και τρεις και πέντε και δέκα αυτοί που ήρθαν σε όλη αυτή τη σαρακοστή, υποκλίνομαι στις καρδιές και στις ψυχές όλων σας. Είναι πολύ όμορφο αυτό, να βλέπουμε αυτό που θέλει ο Χριστός, να το βλέπουμε μπροστά μας. Και αυτό που θέλει ο Χριστός είναι να είμαστε κοντά Του και Αυτός να παίρνει τις αμαρτίες μας, γιατί στο τέλος δεν εξομολογείστε στον Παπά, ούτε εξομολογούμαστε στον πνευματικό μας ο καθένας, αλλά εξομολογούμαστε τον ίδιο το Θεό. Τώρα θα μου πείτε, μα Παπά μου, αφού τα ξέρει ο Θεός, χρειάζεται να το τα πούμε, μα χρειάζεται να δείξουμε την απλότητά μας και την ταπείνωση. Ηλία, δώσε λίγο καρυκλάκια. Σε πάση. Δεν θέλω να έχει όρθιος ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν, και το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι πάρα πολύ φιλάνθρωπο μυστήριο. Θα μου πείτε βέβαια ότι και τ' άλλο δεν είναι φιλάνθρωπο εκεί και αν δεν είναι φιλάνθρωπο μυστήριο, ποιο? Η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία. Και επειδή αυτές τις μέρες θα γιορτάσουμε το ξεκίνημα της σωτηρίας των ανθρώπων που είναι η γέννηση του Χριστού μας, όλα αυτά του Χριστού επαναλαμβάνονται, δηλαδή έρχεται ο Χριστός. Κάθε φορά που κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός έρχεται και είναι εδώ παρόν. Όχι ως υπαρόν, όχι σαν παρόν. Όχι σαν να είναι ο Χριστός εδώ. Είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό τι ετοιμάζει ο Παπάς, πώς γίνεται. Ξεκινάει από την προσκολιδή πρωί-πρωί που έρχεται. Εκεί είναι σαν να γεννιέται ο Χριστός, έρχεται και γεννιέται εκεί ο Χριστός. Είναι φάτνη η προσκολιδή. Και έχει δύο κατηγορίες εικόνων έχει εκεί. Ή τη γέννηση του Χριστού. Εμείς τη βάλαμε στον ουρανό, όπου μπαίνει ο Χριστός και η Παναγία, η γέννηση. Ή την άκρα ταπείνωση. Τι σημαίνει άκρα ταπείνωση? Το να ταπεινωθεί ο Χριστός για να έρθει εδώ στη γη. Γιατί άραγε έρχεται ο Χριστός στη γη? Για τον καθέναν από εμάς. Όχι. Δεν έρχεται ο Χριστός για κάποιους. Ούτε καν ήρθε και έρχεται για τους Αγίους. Έρχεται και φτιάχνει Αγίους. Και μπορεί να φτιάξει Άγιο και τον πλέον αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν κοιτάει ο Θεός τις αμαρτιούλες. Τι κοιτάει? Την καρδιά.
πόσο αυτή η καρδιά αγαπάει το Θεό, αλλά αγαπάει και τους ανθρώπους. Και σήμερα, που είναι ένα παράξενο Ευαγγέλιο, που λέει ονόματα, ονόματα, εβραϊκά, ονόματα, 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 συνέχεια, 3 δεκατετράδες ονόματα, είναι το λεγόμενο γενεαλογικό δέντρο του Χριστού. Δηλαδή, πάμε προς τα πίσω, όπως πάμε εμείς προς τα πίσω. Το γένος το δικό μου ποιο είναι? Ο πατέρας μου Απόστολος, ο παππούς μου Κωνσταντίνος και ο προπαππούς μου Νικόλαος. Και πάμε προς τα πίσω. Αυτό έκανε σήμερα το Ευαγγέλιο. Και ιδιαίτερα οι Εβραίοι κρατούσαν και κρατάνε αυτό από όλες τις γενιές. Γιατί? Γιατί ήξεραν, αυτοί θέλουν να το πιστεύουν ακόμα ότι θα γίνει, ότι δεν έγινε. Γιατί δεν το γούσταραν αυτόν τον Χριστό που ήρθε. Όχι, αυτόν τον Μεσσία που ήρθε δεν τον γούσταραν. Και δεν τον γούσταραν, γι' αυτό και τον σταύρωσαν. Λέει, τι ήρθε τώρα ένας Μεσσίας για να ασχολείται με τους ταπεινούς, με τους απλούς, με τους αμαρτωλούς, και δεν ήρθε και με όλους τους λαούς της γης. Και δεν ήρθε αυτός ο Μεσσίας να γίνει αρχηγός μας και εμείς να κυριεύσουμε, αφού θα είναι Θεός και παντοδύναμος, να κυριεύσουμε σε όλη τη γη. Δεν μας κάνει αυτό. Αν έβασε εδώ στο σταυρό, το τελειώνουμε. Και τον τελείωσα. Και πιστεύουν ότι ξέμπλεξα. Δεν κατάλαβαν όμως ότι αυτός ο Χριστός αναστήθηκε. Γιατί αναστήθηκε? Για να μας χαρίσει και εμάς την ελπίδα της Αναστάσεως. Και κάθε φορά, κάθε Κυριακή, κάθε λειτουργία, κάθε μέρα, υπάρχουν πολλές ενορίες που κάνουν 40 λειτουργά αυτές τις μέρες. Κάθε μέρα, 40 μέρες λειτουργούσαν. Αλλά και τα μοναστήρια μας δεν κάνουν απλώς, όχι, δεν κάνουν 40 λειτουργά μόνο. Τα μοναστήρια μας λειτουργάνε κάθε μέρα, εκτός από κάποιες ελάχιστες μέρες. Την Καθαρή Δευτέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, της Αγίας Αναστασίας, όπως έπεσε φέτος που είναι το Πάσχα, τα Χριστούγεννα Δευτέρα, δεν θα πω σε αυτό, είναι ολόκληρη ιστορία γιατί. Κάποιες μέρες λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε λειτουργία. Και τη Μεγάλη Σαρακοστή, επειδή ήθελε η Εκκλησία και τότε να υπάρχει Χριστός και Θεία Κοινωνία, κάνει τη Θεία Κοινωνία ο Παπάς την Κυριακή σε όλες τις μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής και από εκείνη τη Θεία Κοινωνία κρατάει και μπορεί να λειτουργάει κάθε μέρα. Με εκείνη τη Θεία Κοινωνία όμως, για να είναι πιο πένθυμα τα πράγματα, να μην έχει τις λειτουργίες τα πολλά τα ωραία τα τροπάρια. Αλλά και εκείνο ο ίδιος Χριστός. Και ξέρετε κάτι, λέει ο Παπάς, ενθυμείτε όταν τελεί τη Θεία Λειτουργία όλη τη ζωή του Χριστού. Όλη τη ζωή του Χριστού. Για να μας την θυμίσει και να μας πει αυτός ο Χριστός που γεννήθηκε τότε και αυτός ο Χριστός είναι και σήμερα, θα είναι και μέχρι το τέρμα των αιώνων. Μη με ρωτήσετε πότε θα έρθει το τέρμα των αιώνων. Εγώ δεν το παίζω προφήτης, ούτε θα το παίξω προφήτης. Αν μ' ακούσετε να το παίξω προφήτης, φωνάξτε αυτούς τους καλούς κυρίους που έρχονται με μια ποδιά ριγέ και τους μαζεύω και τους πάνε εκεί που τους πάνε. Η Εκκλησία δεν χρειάζεται να φοβήσει τον κόσμο με τις προφητείες για να πιστέψουν. Άλλωστε, για να δούμε αύριο το πρωί ποιον Χριστό,
Ο Χριστός γεννάται. Δεύτε είδομεν πιστή, λέει, θα πει ο ψάλτης, πόχο, τι τροπάρια, τι υπέροχα τροπάρια, τι μοναδικά τροπάρια, που να ξέρετε, αυτές τις μέρες και ώρες, χαίρονται και οι ψάλτες μας, διότι είναι τροπάρια τώρα αυτές τις μέρες και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τροπάρια μεγάλα, τροπάρια σπουδαία, τροπάρια βγαλμένα από αυτούς τους ποιητές, αλλά και μουσικούς που τα έβγαλαν να ψέλνονται, που τα ζούσανε αυτά τα τροπάρια. Τα ζούσανε. Και ήξεραν τι νοήματα πρέπει να υμνήσουν. Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Και για να δούμε τώρα αυτός ο Χριστός. Είπαμε ήρθε για όλους. Του κράτησαν δε και γενεαλογικό δέντρο, δηλαδή το σόι του όλο. Το οποίο σόι του δεν ήταν και όλοι καθαροί και καλοί. Ο Σολομώντας, ας πούμε, δεν γεννήθηκε, λέει, δεν γέννησε από τη γυναίκα του. Γέννησε εκ της του ουρίου, άλλη γυναίκα πήρε και γέννησε. Και όμως ο Χριστός δεν τράπηκε, η Εκκλησία δεν τράπηκε για αυτά. Γιατί ήθελε να δείξει ότι σε αυτόν τον αμαρτωλό τον κόσμο γεννήθηκε ο Χριστός. Σε αυτήν την κοινωνία που έχει αμαρτία γεννήθηκε ο Χριστός. Τι δεν πήρε όμως ο Χριστός, την αμαρτία μας δεν πήρε. Ήταν αναμάρτη. Γιατί, ήταν γιος του Θεού. Γιατί είχε την δύναμη και τη θέληση να μην αμαρτήσει ο Χριστός. Είχε και τη δύναμη όμως. Και τι λέμε στην ακολουθία, την τελευταία που μας τη διαβάζουν, είναι η μόνη ακολουθία που τη λένε για μας, αλλά εμείς δεν την ακούμε. Ουδείς γαρ αναμάρτητος, ζήσετε επί της γης, κανένας, λέει, δεν υπάρχει αναμάρτητος, που θα ζήσει επί της γης και ούχα αμαρτήσει. Γιατί το λέει αυτό εκεί? Για να μας θυμίσει σε εμάς όλους που καθόμαστε γύρω-γύρω από αυτό που έφυγε και αρχίζουμε ο ένας τον άλλον. Ουι, τι έκανε αυτός, τι έκανε και τι δεν έκανε. Και φωνάζει η Εκκλησία και λέει, «Ει, φίλε, εσύ που κρίνεις, ουδείς γαρ αναμάρτητος ζήσετε επί της γης». Και αφού λοιπόν δεν υπάρχει κανένας αναμάρτητος, πώς μας σώζεις, Χριστέ μου, πώς μπορείς και μας σώζεις? Μα γιατί σας αγαπάω. Μα γιατί σας αγαπάω, και αυτό ήρθα στον κόσμο. Για να σας πάρω όλους και να σας χαρίσω όλα εκείνα τα μυστήρια της Εκκλησίας με τα οποία μπορείτε να σωθείτε. Πρώτο και κύριο μυστήριο, το βάπτισμα. Τι είναι το βάπτισμα? Μας παίρνει η Εκκλησία, μας πλένει τις αμαρτίες, αλλά εδώ τώρα προσέξτε, πώς μας τις πλένει? Με ένα νερό, με στην κολυμβήτρα, που δεν είναι σκέτο νερό. Φωνάζει ο παπάς, που λέει ευχές. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρε σο και νυν, δια της επιφυτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος, και βάζει το χεράκι του μέσα και ευλογάκι, και αγίασο το είδωρ τούτο. Και μου λέει χτες ένας παλιός αγιορείτης που με βρήκε, να το βάζεις το χέρι μέσα, κράτα να κατώνεις,
να φεύγουν σίγουρα τα διαβόλια από εκεί μέσα. Αυτό σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, λέξη φιλάνθρωπε, δηλαδή που αγαπάς τους ανθρώπους, πάρε σου και μην έλα, από το ρήμα πάρει μη, κατοικώ, έλα, έλα, έλα εδώ, μπες μέσα και αγίασον το ιδρωτού του, πάρ το και αγίασέ το. Με αυτό το νερό πλένουμε τον άνθρωπο. Γι' αυτό τον βάζουμε μέσα. Να φύγουν όλες οι αμαρτίες και να τον παραδώσουμε στην Εκκλησία. Με σφραγίδα σφραγίζουμε εκείνη την ώρα. Με ποιο μυστήριο σφραγίζουμε εκείνη την ώρα? Με το χρίσμα. Τι είναι το χρίσμα? Λέει ο παπάς. Το χρίσμα καταρχάς είναι το Άγιο Μύρο. Μυρώνουμε. Το Άγιο Μύρο βγαίνει στην πόλη, τη μεγάλη, Κωνσταντινούπολη, το Πατριαρχείο μας κάθε 14 χρόνια ή κάθε 7. Εδώ τώρα δεν το θυμάμαι. Κάθε 7 νομίζω. Θα το βρω και θα σας πω. Βγαίνει το Άγιο Μύρο λοιπόν που γίνεται με ολόκληρη διαδικασία με τον Πατριάρχη, με τους Επισκόπους, διαβάζετε. Και λέει ο παπάς, όταν σταυρώνει με το Άγιο Μύρο, σφραγής δωρεάς, πνεύματος Αγίου Αμήν, πάλι ο Θεός παρόν. Ένα Αγίο Πνεύμα. Όχι, η Εκκλησία δεν κάνει τίποτα χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Και σφραγίζει, σφραγής δωρεάς, πνεύματος Αγίου Αμήν, σφραγής δωρεάς, πνεύματος Αγίου Αμήν, σφραγής δωρεάς, Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Αλήθεια. Αυτό σημαίνει το αμήν. Και διαβάζει και τις ευχές του Αγίου, του Αγίου Χρίσματος. Με αυτά τα δύο μυστήρια μπαίνουμε στην Εκκλησία. Γινόμαστε παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού. Και μπορούμε πλέον να δουλέψουμε το κατοικώνα Θεού και να με την τι ωραίες φράσεις της Παλαιάς Διαθήκης επίησεν αυτούς κατοικώνα και καθομοίωση του Θεού. Ει, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε φυτά, δεν είμαστε ένα τίποτα, είμαστε με τη δυνατότητα να μοιάσουμε το Θεό μας. Γι' αυτό και πολλοί Άγιοι πήραν έκτακτα χαρίσματα από το Θεό. Άλλος να πετάει, άλλος να ευλογάει και να γιατρεύει και να σταματάει αρρώστιες και να αλλάζει αρρώστιες και να φτιάχνει πράγματα και να διαβάζει ψυχές. Το βλέπεις στον κύριο Παΐσιο και από την διάβεργια λίγο φοβόσουνα. Περνούσαμε από μπροστά και έλεγε παιδάκι. Αυτό να μην το ξανακάνεις, για το άλλο να μην το ξανακάνεις. Ακτινογραφία κατευθείαν και όχι ακτινογραφία παλιάς κοπής, ακτινογραφία έγχρωμη. Έγχρωμα τα βλέπω όλα, γιατί διάβαζε, γιατί τα έπαιρνε από το Θεό τα χαρίσματα. Γιατί τα έπαιρνε, να το συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή. Είπα να σας λέω κάποια πράγματα τώρα, ένα καιρό, κάποιες Κυριακές, που είναι από τη ζωή της Εκκλησίας, από τα μυστήρια της Εκκλησίας, από τη Θεία Λειτουργία, λίγο για να καταλάβουμε, μωρέ, τι γίνεται εκεί μέσα. Τι γίνεται εκεί μέσα. Τι γίνεται εδώ μέσα. Όχι μπορούν, ψέρουν οι ψάρτες. Όχι. Τι γίνεται και γιατί γίνεται. Το σίγουρο πάντως είναι γιατί μας αγαπάει ο Θεός. Λιώνει ο Θεός. Τρελαίνεται ο Θεός με την αγάπη μας. Όχι, δεν μας αγαπάει λίγο. Δεν υπάρχει μέτρο αγάπης. Ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Και εδώ και τον αιώνα αυτού είναι να σταυρωθεί. Χωρίς εξουσία, χωρίς να λάμπει, χωρίς να βροντάει,
χωρίς να επιβάλλει, αλλά αγάπη, αγάπη Θεού, αγάπη Θεού. Όσοι Άγιοι το ζήσανε, αυτό το λίγο που μπορούσαν να μας πούν και να μας βγάλουν ήταν τρέλα. Ήταν τρέλα. Ήταν τρέλα όπως ζούσε την αγάπη του Θεού ο Γεροπορφύριος, ο Γεροευμένιος ο Σαριδάκης, ο Γεροπαΐσιος, η Σοφία της Κλεισούρας, ο Παπαφώτης, που τρελαίνονταν από την αγάπη του Θεού. Αυτά όλα λοιπόν μπορεί ο καθένας μας να τα ζήσει. Αν με ρωτήσετε γιατί δεν τα ζούμε, γιατί εμείς περιμένουμε να τα βρούμε στο ίντερνετ και στην τηλεόραση. Ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο. Θα τα βρούμε στην Εκκλησία, στο Θεό, αλλά και μαζί, όχι. Χώρια, αν σταματήσουμε στην Εκκλησία και στο Θεό, δεν βρήκαμε πάλι τίποτα και στο σημάδι. Να είμαστε καλά, με το καλό αύριο το πρωί θα λειτουργήσουμε. 5 η ώρα θέλει η παράδοση, εμείς θα το τηρήσουμε, παρότι τα παιδιά μας θα χρειαστεί να έρθουν από τη ώρα για να φτάσουν εδώ 5, όχι εδώ, στο Σαρακίνα, για να φτάσουν και να βάλουν το βιβλιοθήκη στις 5 η ώρα και 9 η ώρα θα τελειώσουν. Το, ποιο θα το μείνω. Μπράβο, Αντωνάκη, μου το έπρεπε. Ήμουν απόψε και στα 7 και στα 14. Το Μύρο λέει είναι κάθε 10 χρόνια. Να είμαστε καλά όλοι. Να περάσουμε όμορφα τώρα στο τέλος. Όποιοι θέλουν μία ευκούλα, αλλά σήμερα όμως, δεν θα κάτσω να ακούσω τι σας κάνει πεθερά και ο πεθερός και η συνυφάδα, όχι. Σήμερα μόνο αν υπάρχει καμιά μαρτυρία που λέμε και ερχόμαστε να κοινωνήσουμε αύριο. Αύριο θα διαβάσω πάλι, θα πείτε και στους φίλους σας και στους συγγενείς σας του Ναθού, θα διαβάσω την ευχούλα όποιος θέλει να κοινωνήσει αύριο το πρωί και εκείνη την ώρα της λειτουργίας. Ξέρετε από πού ήρθε τη Γερμανία. Ήρθα λέει να σε δω, να εξομολογηθώ, να μου πάρεις τις αμαρτίες. Εγώ όμως πήρα και τις αμαρτίες και τις χάρισα και την αγκαλιά μου. Να είσαι καλά, καθούλα. Να είστε καλά όλοι. Σε όλους μπροστά. Και αν κάποιον τον θεώρησα, τον στενοχώρησα, συγχωρέστε με και εμένα. Βάσει και με δει και εμένα ο Χριστός το πρωί. Αν δει εσάς δεν πειράζει, ας μην δει εμένα. Εσάς όμως θέλω να σας δει όπως θέλω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλά Χριστούγεννα!